Είναι γνωστό ότι η καλή διατροφή είναι δείκτης ευημερίας για τους πολίτες μιας χώρας. Δυστυχώς, με βάση τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει την πέμπτη χειρότερη θέση στην Ευρώπη, που σημαίνει πρακτικά ότι 4 στους 10 δεν μπορούν να παρέχουν ένα πλήρες γεύμα στην οικογένειά τους με κρέας ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα. Η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας αλλά και των χαμηλών εισοδημάτων έχουν σαν αποτέλεσμα 4 στους 10 Έλληνες να μην μπορούν να έχουν ένα πλήρες γεύμα στην οικογένειά τους με κρέας και ψάρι μέρα παραμέρα. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, οι αριθμοί αυτοί φέρνουν τη χώρα μας στην πέμπτη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η καλή διατροφή αποτελεί σημαντικό δείκτη ευημερίας των πολιτών. Αυτά εδώ που βλέπεις κάνουν 54 ευρώ. Ψώνιζες με 20 ευρώ και τώρα θες 80. Για τα ίδια πράγματα. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023 το 9,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούσε να διαθέσει χρήματα για ένα πλήρες γεύμα 3 φορές την εβδομάδα. Στην Ελλάδα, εκείνοι που δυσκολεύονται είναι περισσότεροι. Φτάνουν σχεδόν στο 11% του πληθυσμού και υπερβαίνουν το 38% σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Όταν έχεις και παιδιά, ας πούμε, για αυτά, εντάξει, δεν μπορεί να... Τα απαραίτητα χρειάζονται. Εντάξει, κάποια πράγματα που δεν είναι απαραίτητα, εντάξει, τα μειώνουμε. Προσπαθούμε να πάρουμε πιο φθηνά πράγματα. Οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν αυξήσεις στα προϊόντα στα ράφια, με πολλούς να αναζητούν τις προσφορές είτε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Κινούμε κυρίως σε προσφορές. Προσπαθώ να δω κάποια προσφορά. Έχω μειώσει κάποια πραγματάκια που παίρνω. Τουλάχιστον ένα 200 επιπλέον. Το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια, καθώς δεν μπορούν να έχουν ένα κανονικό γεύμα, καταγράφηκε στη Σλοβακία και ακολουθούν η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και στην πέμπτη θέση είναι η Ελλάδα.